Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 7 Ιουνίου του 2021 και άλλη μία Μετρόπολης ξεκινά μέχρι και τις 7 εδώ μαζί σας για να δούμε όλα τα θέματα που αφορούν την Πάτρα, τον ομό Αχαΐας και όχι μόνο όλες τις εξελίξεις με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Θα πάμε πολύ γρήγορα σήμερα να ξεκινήσουμε με τη βόλτα μας την καθιερωμένη στα sites του νομού Αχαΐας για να δούμε πώς καταγράφουν οι συνάδελφοι αυτή την ώρα την επικαιρότητα, γιατί έχουμε πολλά να δούμε μέχρι τις 7 με εκλεκτούς καλεσμένους και θέματα βέβαια τα οποία έτσι απασχολούν και πάλι το Πανελλήνιο. Γίναν πάλι πρώτο θέμα με το πάρτι που έγινε στην Πλάζ χθες βράδυ. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα τα πούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ξεκινάμε με το Τέμπο. Πάτρα, η Ρωμά ξυλώνει το παλαιό κτίριο των υπηρεσιών του Λιμένα. Δεν έχει μείνει κάγκελο. Αυτό είναι ο κεντρικός τίτλος στο Τέμπο 24. Το πρώην λιμεναρχείο, για το οποίο μάλλον έχει γίνει πολλής λόγος στο τελευταίο διάστημα για το τι πρέπει να γίνει, να καταδαφιστεί ή να παραμείνει έτσι. Πάμε και στο dt.gr. Ξεκινά έρευνα για τη θνητότητα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγρινίου. Είδατε χθες αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον, όπου μίλησε και ο διοικητής που έχει τεθεί υπό παρέτηση του νοσοκομείου Αγρινίου και τι ακριβώς είπε. Πάμε και πιο κάτω. Pelop.gr, κορονοϊό στην Αχαΐα, 26 νέα κρούσματα, στην Ηλία 2, στην Ετωλοκαρνανία 15, κεντρικό θέμα ή ανακοινώσεις από τον ΕΟΔΗ. The best, έρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, πώς θα λειτουργεί. Μήλων της ΕΡΔΟΣ αποτελεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας και γενικότερα τα εργασιακά για την κεντρική πολιτική σκηνή. Μεγάλη αντιπαράθεση και μην ξεχνάμε ότι την 5η στις 10 Ιουνίου έχουμε ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο που αναμένεται να γίνει σε όλες τις πόλεις ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο έχει φέρει η κυβέρνηση. Πάμε και στο Patras Times, σταθερά μειωμένα τα κρούσματα του κορονοϊού στη Δυτική Ελλάδα. Γνώμη πει, 808 νέα κρούσματα και 24 θάνατοι στους 392 ίδια σωληνωμένοι. Πολιτεία.news.gr, ποιοι και γιατί ήθελαν νεκρό τον Τάσο Μπερδέση, κεντρικό θέμα στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Σήμερα βγήκε και η εφημερίδα με πολύ ενδιαφέροντα θέματα να πούμε. Πάμε και στο forpress.gr. Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώση των μετοχών στο ξεκίνημα των συναλλαγών, κεντρικό θέμα στο forpress.gr. Πάμε και στο Patras Events, Green It Up, φοιτητικές ομάδες διοργανώνουν μια όμορφη περιβαλλοντική δράση στην Πάτρα. Πάμε και στα δυτικά νέα, Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής, έπαινο στην Ειρήνη Καρακόφ από το ΛΑΠΑ, σημαντική διάκριση για την Αχαΐα. Πάμε και στο φλόδημος.gr, αγωνιστική ετοιμότητα των υγειωτών επιμελητηριακών συμβούλων για τη μεταφορά της φυσικοθεραπείας. Καλαβρίτα News, παραδόθηκε το τοπικό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Αυτά λοιπόν και από τα Καλαβρίτα και αυτή ήταν η βόλτα μας στα site του νομού. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε σήμερα το πρωί στα φαρμακεία της Πάτρας, γιατί πραγματικά υπήρξε αναστάτωση, άλλοι φαρμακοποιοί έδιναν κάποια διαθέσιμα self-test, άλλοι δεν μπορούσαν να βρουν, γενικώς επικράτησε αλαλούμ. Self-test τέλος. Αυτή την ταμπέλα είδαν σε αρκετά φαρμακεία της Πάτρας οι πολίτες που έφτασαν για να πάρουν το αυτοδιαγνωστικό τεστ. Παρόλο που η απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Αχαΐας ήταν να σταματήσει η διάθεση των δωρεάν self-test στις 7 Ιουνίου, οι περισσότεροι φαρμακοποιοί συνέχιζαν να τα δίνουν τουλάχιστον μέχρι να σταματήσει το απόθεμά τους. Το κάθε φαρμακείο, εγώ δεν γνωρίζω τι απόθεμα και τι στόκ μπορεί να έχει πίσω στην αποθήκη του. Εγώ προσωπικά έχω κάποιο μικρό απόθεμα και μπορώ να το δώσω στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, μετά το τι θα γίνει, δεν ξέρω. Ο Θοδωρής ήταν ένας από τους εργαζόμενους που το πρωί της Δευτέρας χρειάστηκε να πάει σε αρκετά φαρμακεία της πόλης μέχρι να βρει το απαραίτητο αυτοδιαγνωστικό τεστ. Είχα γυρίσει μάλλον περίπου 7 φαρμακεία και η απάντηση ήταν σε όλους η ίδια ότι δεν έχουμε, μας έχει τελειώσει ή έχουμε σταματήσει τη διάθεση. Και τελικά στο 8ο φαρμακείο βρήκα. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κόστος το οποίο πρέπει να επιβαρυνθεί με αυτό ο εργαζόμενος. Είναι ευθύνη του κράτους ή εν πάση περιπτώσει, αν όχι του κράτους,
του εργοδότη, πάντως σίγουρα όχι του εργαζόμενου, να προμηθεύσει τον εργαζόμενο αυτό το self-test. Από τη Δευτέρα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να πάρουν 3 self-test. Ένα για την εβδομάδα 7 έως 14 Ιουνίου, ένα για την εβδομάδα 15 έως 22 Ιουνίου και ένα για την εβδομάδα από 23 έως 30 Ιουνίου. Όπως ξέρετε, από την προηγούμενη εβδομάδα ο Σύλλογος έχει αποφασίσει να σταματήσει τη δωρεάν χορήγηση self-test στους δικαιούχους. Με αυτό το σκεπτικό δουλεύουμε σήμερα. Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων θα δώσουμε. Από εκεί και πέρα σταματάμε. Οι φαρμακοποιοί στην Πάτρα επιλέγουν το πώς θα διαχειριστούν το απόθεμά τους, με αρκετούς να μην δίνουν στους πελάτες τα 3 self-test που δικαιούνται, αλλά μόνο το ένα. Τα διάθεση μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μετά, stop. Δίνετε ένα self-test μόνο αντί για τα 3 ώστε να διαχειριστείτε το απόθεμα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Η απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας ήρθε καθώς οι φαρμακοποιοί δήλωσαν πως δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους ασχολούμενοι με αλλότριες εργασίες. Άγνωστο είναι αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση, καθώς έντονη είναι η δυσφορία από τους πολίτες που δεν μπορούν να προσέλθουν στην εργασία τους αν δεν έχουν το αρνητικό self-test στο χέρι. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σήμερα το πρωί στα φαρμακεία της Πάτρας. Και τώρα να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι κατά τη διάρκεια του τριημέρου, στο πλαίσιο του περιφερειακού συνεδρίου που πραγματοποίησε η εφημερίδα Πελοπόννησος και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, βγήκαν διάφορες ειδήσεις, τις οποίες είδαμε κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Μία από αυτές όμως, η οποία θεωρώ ότι ήταν από τις πιο σημαντικές, ήταν η επίσκεψη του Προέδρου της Enterprise Greece στον χώρο του αυτοκινητοδρομίου. Εκεί όπου εδώ και αρκετά χρόνια είναι ένα όραμα για την περιοχή, φορείς και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το αυτοκινητοδρόμιο προσπαθούν όλα αυτά τα χρόνια να φέρουν έναν επενδυτή. Φαίνεται τελικά πως, θα το πω πολύ απλά, μπήκε το νερό στα βλάκι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε να το κουβεντιάσουμε. Μετά από πολλά χρόνια αναμονής, το όνειρο για μια πίστα στα πρότυπα της F1 στην Ελλάδα είναι πιο κοντά από ποτέ να πραγματοποιηθεί. Το αυτοκινητοδρόμιο της Χαλανδρίτσας στην Πάτρα, ένα έργο πνοής για την περιοχή, φαίνεται πως παίρνει σάρκα και οστά. Ο πρόεδρος της Enterprise Greece και Γενικός Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Επενδύσεων Γιάννης Μυρλής βρέθηκε στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και επισκέφθηκε τον χώρο 1.100 στρεμμάτων στις ρέντες της Χαλανδρίτσας. Είχα τη χαρά να δω από κοντά το αυτοκινητοδρόμιο, να δω τις προοπτικές που υπάρχουν, να δω το πλάνο. Μου εξήγησαν εκεί οι αρμόδιοι φορείς το πλάνο που υπάρχει εδώ και χρόνια. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να προσπαθήσουμε όλοι μαζί με τη νέα δομή του Υπουργείου Εξωτερικών, την Οικονομική Διπλωματία και την Enterprise Greece, να προσελκύσουμε επενδυτές και να πάμε αυτό το όραμα να το κάνουμε πράξη. Οι συνθήκες πλέον είναι κατάλληλες, το ενδιαφέρον υπάρχει και απαιτούμενες προδιαγραφές πληρούνται για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρομίου στην Αχαΐα. Ειδικότερα, η πολυμετοχική εταιρεία Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου προδιαγραφών Φόρμουλα 1 και πίστα ΚΑΡΤ διεθνών προδιαγραφών. Δεν ξέρω αν είναι η τελευταία μας ευκαιρία και νομίζω όμως ότι η συγκυρία μπορεί να μας ευνοεί αυτή τη στιγμή. Εμείς βάζουμε όλα τα δυνατά μας και όλες τις επαφές μας και όλες τις γνωριμίες μας για να γνωστοποιήσουμε αυτό το business plan που υπάρχει για ένα αυτοκινητοδρόμιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι προσπάθειες για τη δημιουργία του συγκεκριμένου έργου ξεκίνησαν το έτος 2009, ενώ το σχέδιο εγκρίθηκε το 2011. Ωστόσο, η οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για την υλοποίησή του. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα έχει ροή επενδυτών από μόνη της. Δεν τους κυνηγάμε, αλλά αυτή τη στιγμή έρχονται, ρωτούν, ενδιαφέρονται. Βλέπουν ότι με το One Stop Shop που έχουμε φτιάξει με την Enterprise Greece, το Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει πρόσωπο της χώρας, έχουν με ποιον να μιλήσουν. Υπάρχει η δομή όλων των πρεσβειών μας και των προξενείων μας σε όλο τον κόσμο, όπου είναι οι αντένες μας. Είναι η πρώτη επαφή με τους επενδυτές και ο στόχος είναι όταν φτάνουν εδώ πλέον να έρθουν για να δουν το αυτοκινητοδρόμιο, να έρθουν για να δουν εκτάσεις ανά την Ελλάδα. Έρχονται με κλεισμένα ραντεβού, μετά στην αρμόδια υπουργεία και έτσι πλέον η χώρα βγαίνει οργανωμένα προς τα έξω για την προσέλκυση επενδύσεων. Το έργο της κατασκευής και της λειτουργίας πίστας προδιαγραφών Φόρμουλα 1 και πίστας ΚΑΡΤ στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, καθώς θα προσφέρει θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τις υποδομές και παράλληλα θα προσελκύσει τους λάτρες του αθλήματος από την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε στο θέμα να το συζητήσουμε για να δούμε και πώς προέκυψε τώρα αυτή η επίσκεψη εκεί στην περιοχή της Χαλανδρίτσας. Να καλησπέρισω στο στούντιο της Μετρόπολης και να τον ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο του, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον κύριο Πλάτωνα Μαρλαφέκα. Κύριε Μαρλαφέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και μέλος βέβαια της εταιρείας αυτοκινητοδρόμου ΑΕ, έτσι, ναι. Πάρα πολλά χρόνια ασχολείστε και εσείς με το συγκεκριμένο θέμα, ένα όραμα που αν τελικά πραγματοποιηθεί δεν θα αλλάξει μόνο η περιοχή εκεί του Δήμου Ερημάνθου, η αλήθεια είναι, αυτό αποτελεί ανάπτυξη για τον νομό Αχαΐας, μην πω για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σωστά το λέτε και όχι μόνο αυτό, πιστεύουμε και αυτό προσπαθούμε να μεταλαμπαδέψουμε στους κυβερνητικούς και σε κάθε κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, ότι αυτό το έργο είναι ένα έργο υποδομής. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα έργο για αγώνες. Αυτό, okay, θα έρθει από μόνο του, αλλά ένα αυτοκινοδρόμιο είναι ένα έργο υποδομής που μπορεί να επιστρέψουν στην Ελλάδα, να γίνουν νέες επενδύσεις σε αυτό το χώρο. Παραδείγματος χάρη, ψάχνουμε να βρούμε χώρο γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από μια ξένη εταιρεία, μια γερμανική εταιρεία να φτιάξει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εάν είχαμε το αυτοκινητοδρόμιο, το πιο λογικό να έρχονταν στην περιοχή. Γιατί όλα αυτά θέλουν δοκιμές, θέλουν τεστ και αυτό γι' αυτό λέμε έργο υποδομής. Εμείς με τον κύριο Σμυρλή από τον Νοέμβριο του 20 που ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα Εξωστρέφειας και Προέδρου του Enterprise Greece, μετά από τον επόμενο μήνα το Δεκέμβριο πήγαμε, του παρουσιάσαμε το project του αυτοκινητοδρομίου, γιατί ξέρετε, θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να ξέρουν την οριμότητα αυτού του έργου και πολλές φορές λέμε ότι είναι το πιο όριμο μεγάλο έργο, γιατί όλες οι διοικήσεις στο παρελθόν κατάφεραν να οριμάσουν αυτό το έργο. Είναι ένα έργο το οποίο είναι ενταγμένο στον επενδυτικό νόμο. Πρέπει να πούμε και να τονίσουμε ότι θεωρητικά αυτό το έργο μπορούσε να γίνει μετά το 2008. Τότε που μπήκε στο νόμο ότι υπάρχει η έννοια αυτοκινητοδρομίου στην Ελλάδα, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε. Κατάφεραν οι ειδικοί στο αυτοκινητοδρομίο να το κάνουν αυτό πράξη. Βρέθηκε στρατηγικός επενδυτής, δεν μπόρεσε όμως στη δεκαετή οικονομική ύφεση να μπορέσει να το τρέξει, άρα ψάχνουμε νέο στρατηγικό επενδυτή. Θεωρώ ότι με τον κύριο Σμυρλή σε αυτή την κομβική θέση που είναι, γιατί αυτή η θέση είναι όλοι τα φαντ, όλοι οι επενδυτές που θέλουν να κάνουν κάτι στην Ελλάδα μιλάνε με το γραφείο του κυρίου Σμυρλή. Άρα είναι ένας άνθρωπος που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το πιο σπουδαίο, νομίζω. Το πιο σπουδαίο, γιατί οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, για να το πούμε πολύ απλά, να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, θα μιλήσουν με τον κύριο Σμυρλή. Και να σας πω κάτι, ότι η επίσκεψή του στην Πάτρα, όπως είχε δεσμευτεί όταν το παρουσιάσαμε, εγώ προσωπικά το παρουσίασα το project του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι θα κανονίσουμε να έρθει να το δω, είναι, αν θέλετε, αυτό που είδε και ο Γιάννης Σμυρλής, ότι είναι ένα έργο που πράγματι το χρειαζόμαστε. Έτσι, ότι δέχτηκε να έρθει στην Πάτρα και να πάει να δει το χώρο. Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, να το πω εγώ αυτό που συναντηθήκαμε μετά, αφού είχε κάνει τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα βήματα που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια για το φάκελο αυτοκινητοδρόμιο. Και όχι μόνο, και έχουν γίνει και επαφές και από άλλο Υπουργείο με ξένους επενδυτές. Βέβαια αυτά, επειδή όλα περιέχουν εμπιστευτικότητα, δεν μπορούμε ούτε να τα λέμε ούτε να τα κινούμε. Θέλω να πιστεύω όμως, και είμαι αρκετά αισιοδόξος, ότι από τη στιγμή που έχει αλλάξει προς τα έξω η χώρα μας και πλέον βλέπουν και με όλα αυτές τις αλλαγές που γίνονται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για να επενδύσουν, και μάλιστα είναι και η συγκυρία που υπάρχει περίπτωση πολλές επενδύσεις που έχουν γίνει στην Τουρκία να ξαναγυρίσουν στην Ευρώπη. Ναι. Μπορεί λοιπόν να είμαστε, να το πω, τυχεροί. Η συγκυρία να μας βοηθήσει και να έχουμε άμεσα αποτελέσματα μέσα στη χρονιά.
Μάλιστα, όλοι το ελπίζουμε αυτό και το ευχόμαστε πραγματικά, γιατί όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, είναι πάρα πολλά τα ωφέλη για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και όχι μόνο. Για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Μετά όλα αυτά είναι αλληλένδετα, γιατί έτσι, όταν έρχεται μια επένδυση στην περιοχή, κύριε Μαρλαφέκα, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας, μετά έρχονται κι άλλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα γιατί γίναμε πάλι πανελληνίως γνωστή εδώ στην περιοχή της Πάτρας μετά το μεγάλο κορονοπάρτι που έγινε στην Πλας. Με ποτά στα χέρια και δυνατή μουσική, νέοι διασκεδάζουν στην Πλας της Πάτρας. Χιλιάδες άτομα, αγνοώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε δύο διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Πλας. Το ένα από τα πάρτι είχε φώτα και DJ, ενώ το άλλο πραγματοποιήθηκε κοντά σε καντίνα που λειτουργεί στην περιοχή. Στην περιοχή σχηματίστηκε ουρά χιλιομέτρων από οχήματα, ωστόσο η αστυνομία δεν φάνηκε πουθενά. Την ίδια ώρα, οι κανόνες λειτουργίας στα καταστήματα εστίασης παραμένουν ιδιαίτερα αυστηροί, με τα καφέ και τα εστιατόρια να λειτουργούν χωρίς μουσική και με περιορισμένο ωράριο. Κοιτάξτε, όσο η εστίαση που λειτουργεί και λειτουργεί με όρους, δηλαδή θυμίζω χωρίς μουσική και με ωράριο λειτουργίας 12 και 4, κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτήν την κατάσταση και δημιουργούν αυτά τα πάρτι. Αυτά δεν γίνονται μόνο και μόνο. Υπάρχει οικονομικό όφελος από πίσω. Σίγουρα κάποιοι υποκινούν τις εκδηλώσεις αυτές με σκοπό το κέρδος. Οι αντιδράσεις των επιχειρηματιών φουντώνουν όταν πέφτουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις την ίδια ώρα που στα κορονοπάρτι δεν εμφανίζονται οι αρχές. Το πρόβλημα δημιουργείται και σε αυτά που βλέπουμε από το γεγονός ότι η εστίαση κλείνει στις 12 και 4 και μετά όλους, μάλλον πολλοί κόσμος, συγκεντρώνονται στα λάθος σημεία. Αυτό με τα κορονοπάρτι που έβαλε το βλέπουμε εδώ και μήνες και δεν έχει γίνει τίποτα στο θέμα στο να απετραπεί αυτό το φαινόμενο. Οι επιχειρηματίες ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις για την εστίαση αλλά και για αντίστοιχους κλάδους όπως οι αίθουσες εκδηλώσεων που έχουν χάσει τεράστια έσοδα λόγω της πανδημίας. Όπως λένε, τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν στον περιορισμό του συνωστισμού σε πλατείες και άλλα σημεία της πόλης. Και σε αυτό το θέμα θα παραμείνουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο το είχαμε δει να γίνεται και κατά το παρελθόν, δηλαδή πέρυσι το καλοκαίρι, πάλι μόλις είχε λήξει πρώτη καραντίνα, πάλι τα μαγαζιά είχαν συγκεκριμένο ωράριο. Βέβαια δεν θυμάμαι, νομίζω ότι είχαν κάποια μουσική, αλλά και πάλι το ωράριο ήταν τέτοιο ώστε οι πελάτες έφυγαν μετά και πήγαιναν σε κάποια παραλία και έκαναν τα δικά τους κορονοπάρτι. Και είναι έντονος ο προβληματισμός και είναι έντονες και οι διαμαρτυρίες και νομίζω ότι είναι και λογικές. Πάμε να καλησπερίσουμε στο στούντιο της Μετρόπολης το μέλος της εστίασης Πάτρας, τον κύριο Κώστα Μπουρδόπουλο, να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχουμε επανάληψη του φαινομένου, κάτι το οποίο το είδαμε να το λέτε και όλοι οι καταστηματάρχες πριν ακόμα ανοίξετε. Ένα χρόνο το είχατε επισημάνει. Ένα χρόνο τα λέμε. Δεν νομίζω ότι θα πω κάτι διαφορετικό. Αν τρέξει σε δηλώσεις όλων των ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού διαφέροντος περσινές, λέγαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μάλιστα. Ότι θα παρατηρηθούν τα ίδια φαινόμενα. Και ενώ παρατηρούνται, συνεχίζεται η ίδια ιστορία. Να μένουμε στα ίδια μέτρα. Και ακόμα δεν ξέρετε αν πότε θα ανοίξει η μουσική, πότε θα αλλάξει το ωράριο. Ακούγονται διάφορα σενάρια για μετά τις 15 Ιουνίου. Υπάρχει μια πληροφορία πως θα γίνει μια σύσκεψη των λοιμοξιολόγων στο μέσο της εβδομάδας, την Τετάρτη νομίζω. Υπάρχει πίεση πλέον και για να ανοίξει η μουσική και για να επεκταθεί το ωράριο. Μένει να το δούμε να πραγματοποιείται, γιατί έχουμε λάβει τέτοιες διαβεβαιώσεις και στο παρελθόν και την προηγούμενη εβδομάδα. Το ωράριο, αν επεκταθεί, θα φτάσει μέχρι τις 2 για παράδειγμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα φτάσει μέχρι τις 2, αλλά νωρίτερα. Μία. Όπως πέρυσι για παράδειγμα. Δεν θυμάμαι πέρυσι μέχρι τι ώρα ήταν. Μία. Νομίζω, δεν το θυμάμαι και εγώ να σας πω αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν, τόση πληροφορία. Και πάλι όμως τα νυχτερινά καταστήματα δεν θα ανοίξουν. Άρα πάλι το ίδιο δεν θα έχουμε. Θα έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι και πολύ φοβάμαι ότι αυτά τα πάρτι για τα οποία γίνεται τόσος λόγος, μάλλον ήρθαν για να μείνουν. Ήρθαν για να μείνουν. Και μάλιστα οργανωμένα, με διαφήμιση από ό,τι είδαμε και στα social media. Σημεία των καιρών. Με ηχοσυστήματα και όλα αυτά. Υπάρχει οργάνωση, είναι αλήθεια. Υπάρχει οργάνωση, είναι οργανωμένη. Γι' αυτό και έχει και περίπου 2.000 κόσμο, νομίζω, είχε γεμίσει όλη η Πλας. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει και κίνδυνος για την υγεία, γιατί οι λοιμοξιολόγοι λένε ότι μεταδίδεται ο ιός
παρόλο που είναι σε ανοιχτό χώρο. Ο κίνδυνος δεν έχει φύγει. Και εμείς λέμε το εξής, ότι δεν αντέχουμε, όχι μόνο εμείς, η οικονομία δεν αντέχει άλλο κλείσιμο. Και μπορεί να γίνουν και κατά τόπους κάποια κλεισίματα μέσα στο καλοκαίρι. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Βέβαια. Προφανώς υπάρχει θέμα και λέμε το αυτονόητο από την αρχή. Εάν ανοίξει η εστίαση, αυτός ο κόσμος θα μοιραστεί στα καταστήματα, στα οποία έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και αυστηροί περιορισμοί και αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα που στη μεγάλη πλειοψηφία τηρούνται. Οπότε κάπως με αυτόν τον τρόπο θα γίνει μια αποσυμφόρηση. Μάλιστα. Έτσι λέμε εμείς. Και βέβαια γίνεται και έλεγχος. Εμείς στα καταστήματα συνέχεια κλιμάκια διάφορα, όχι μόνο η αστυνομία. Έχουμε συνεχείς ελέγχους και έτσι πρέπει να γίνεται και νομίζω πως μόνο έτσι θα αντιμετωπίσει όλη η ιστορία. Όμως πρέπει να ισχύει για όλους αυτό. Μάλιστα, για πάμε να δούμε, ισχύει για όλους. Για πάμε να συνδεθούμε με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων του νομού Αχαΐας για να μας απαντήσει το εξής ερώτημα που κάνουμε όλοι. Γιατί η αστυνομία δεν επεμβαίνει όταν γίνονται τέτοιου είδους κορονοπάρτι με 1.000 και 2.000 άτομα? Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χάρη Τσίτσικα, τον οποίο τον βρίσκουμε και στο δρόμο αναγκαστικά, γιατί τρέχει για δουλειές συνδικαλιστικές και είχε και μια σημαντική συνάντηση με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Κύριε Τσίτσικα, καλησπέρα σας. Αν μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας, γιατί κατά λάθος έχετε πατήσει το mute, για να σας ακούμε κι εμείς πολύ καλύτερα. Ναι, τώρα σας ακούμε, κύριε Τσίτσικα, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, συγχωρέστε μας. Μόλις τελειώσαμε όμως τη συνάντηση με τον αρχηγό της αστυνομίας, θα προσπαθήσουμε να φανούμε χρήσιμοι και από το αυτοκίνητο, όμως προσπαθώντας να βοηθήσουμε τη συζήτηση. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα, κύριε Μπουρδόπουλε, καλησπέρα. Κοιτάξτε να δείτε, για ακόμα μία φορά η αστυνομία είναι στη μέση όλου αυτού του πράγματος απολογούμενη. Μία αστυνομία η οποία είναι κατακερματισμένη, από τη μία στέλνουμε σε συνεργεία με την ΑΔΑΕ να ελέγχουμε τα καταστήματα, από την άλλη ασχολούμαστε με χίλιες δύο δουλειές, τώρα τρέχουμε και στα κορονοπάρτι, μία στην Παντάνασα, μία στην Παντρέως, μία στην Πλάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι, δεν μπορούμε να είμαστε παντού. Εγώ συμμερίζομαι την αγωνία των καταστηματαρχών, την έχω πει και πρώτος, ότι ήμουν υπέρ του να ανοίξει η εστίαση και να υπάρχει μια πειθαρχημένη διέξοδος όλης της νεολαίας, η οποία μην ξεχνάμε, γιατί όλοι είμαστε νέοι άνθρωποι, ότι κλείστηκε. Πρέπει δηλαδή να μπαίνουμε λίγο και στην άλλη μεριά, ότι όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται μια διέξοδο. Ναι. Σίγουρα αυτά τα κορονοπάρτι βέβαια είναι μια υγειονομική βόμβα και σίγουρα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτή η λύση όμως θα πρέπει να δοθεί από την κεντρική πολιτική εξουσία και δεν μπορεί η αστυνομία μονίμως να είναι απολογούμενη. Και βέβαια η αστυνομία, πάρα πολλές φορές το λέμε και αυτό, έχει δεχθεί τα πειρά όλες αυτής της πίεσης που έχει δημιουργηθεί μέσα στην καραντίνα. Αστυνομικοί έχουν δεχθεί επιθέσεις. Συνάδελφοί σας, η αλήθεια είναι αυτή? Βεβαίως είναι έτσι, και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και εύκολο να διαλύσεις μια συνάθρηση 1.000 ατόμων ή και παραπάνω που θα γίνεται στην πλάζη ή το οπουδήποτε αλλού, ούτε έχουμε και την πολυτέλεια από πριν να αποκλείσουμε 5-10 σημεία όλης της πόλης, ώστε να μην συγκεντρωθούν άτομα. Γιατί αν είναι έτσι, καταλαβαίνετε ότι τότε η αστυνομία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις βασικές της ανάγκες, που είναι η πρόληψη και η καταστολή της εγκληματικότητας. Θα πρέπει λοιπόν, θεωρώ, να βρεθεί μια διέξοδος, ίσως να επιτραπεί η μουσική σε κάποια λογικά πλαίσια, με κάποια ώρα, ώστε να αρχίσει να διοχετεύεται αυτός ο κόσμος, πάντα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Όμως δεν μπορεί η αστυνομία μονίμως, η οποία καθημερινά, σας διαβεβαίω και οι συνάδελφοί μου, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, να είναι μονίμως απολογούμενη για όλα τα κενά που υπάρχουν στους υπόλοιπους ελεγκτικούς μηχανισμούς ή στα υπόλοιπα υγειονομικά μέτρα που ακολουθούνται. Μάλιστα. Κύριε Μπουρδόπουλε, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Όχι, ευχόμαστε να δοθεί μια λύση επιτέλους, να όλη αυτή η κατάσταση να εκτονωθεί και να μπορέσουμε και εμείς να δουλέψουμε, διότι αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε πως υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει τα μαγαζιά τους και βλέπουν όλα αυτά τα φαινόμενα, και όλος ο κλάδος προσπαθεί να συνέλθει από μια οικονομική καταστροφή μηνών. Μακάρι επιτέλους έτσι να πριτανεύσει λίγο η λογική. Μάλιστα, άρα εσείς θέλετε να ανοίξουν τα καταστήματα, γιατί είναι πιο εύκολο να γίνεται και ο έλεγχος, γιατί όταν είναι
ελεγχόμενα κάποια πράγματα σε ένα κατάστημα. Φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς, κύριε Τσίτσικα. Είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα μέτρα και φέτος ιδίως είναι και λίγο πιο ξεκάθαρα, να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Πράγμα που διευκολύνει και εμάς και ενδεχομένως τους ελέγχους. Μάλιστα. Κύριε Τσίτσικα, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Για να παρέμβει η αστυνομία σε ένα τέτοιου είδους κορονοπάρτι, σε μια τέτοιου είδους κατάσταση όπως έγινε στην Πλάζ, πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας αρχικά? Κοιτάξτε, η αστυνομία επεμβαίνει με τη χρήση των φάρων, των ηχητικών οργάνων και προειδοποιήσεων για διάλυση της συνάθρησης και προειδοποιώντας για τους υγειονομικούς κινδύνους. Από εκεί και πέρα η Πλάζ είναι και μια ιδιόμορφη περιοχή με ένα περίεργο ανάγλυφο. Το αλκοόλ είναι κακός σύμβουλος, να ξέρετε, τις βραδινές ώρες. Και θα μπορούσε κάλλιστα να εκτονωθεί η κατάσταση και να είχαμε ακόμα και επεισόδια. Δεν είναι εύκολη η όποια διάλυση ενός τέτοιου πλήθους νεαρών υπό την επίρρεια αλκοόλ το βράδυ. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να χειροτερέψει η κατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Μάλιστα. Κύριε Τσίτσικα, να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας στην κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και βέβαια θα τα πούμε και για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία είχατε συναντήσει σήμερα. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει ξαναυποθεί, κύριε Μπουρδόπουλε, ότι δεν μπορούν να μπουν μέσα αυτό το πλήθος. Η αλήθεια είναι αυτή. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρχει έτσι και μία... δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Να ισχύει για όλους. Γιατί όταν γράφουν έναν άνθρωπο που πληρώνει, που έχει και πληρώνει τα χρέη του και όλες τις οφειλές του και όλα αυτά που πρέπει στην εφορία του, στο ΙΚΑ, έχει μια νόμιμη επιχείρηση και λειτουργεί, είναι λίγο άδικο, δεν είναι? Είναι λίγο άδικο και η αλήθεια είναι πως έχουν γίνει και κάποια διαφαινόμενα. Το πρόβλημα είναι πως είναι μια δύσκολη κατάσταση για όλους. Βέβαια. Η πανδημία είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί ακόμη και το κράτος. Και φάνηκε αυτό παγκοσμίως, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Μιλάμε για μια κανονικότητα. Ο κλάδος προσπαθεί να συνέλθει. Τα καταστήματα έχουν μπει σε μια σειρά σιγά σιγά. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Όχι βέβαια. Δεν είναι καθόλου εύκολη και θα πάρει και πάρα πολλούς μήνες. Να επανέλθετε και στην κανονικότητα. Βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Ο κόσμος φοβάται ακόμα. Υπάρχει ανασφάλεια και υγειονομική. Θεωρώ πως υπάρχει και οικονομικό θέμα. Δεν φτιάχνουν όλα τα διαμαγεία. Πράγμα που σημαίνει πως θα πρέπει και να συνεχίσουν κάποια μέτρα στήριξης και να υπάρχει και μια ουσιαστική συνεργασία και με τις υπηρεσίες προκειμένου και να προφυλάξουμε μια υγειονομικά αυτή την κατάσταση, αλλά να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σαν κλάδος. Απ' την αρχή αυτό ήταν το διακύβευμα. Οικονομία και υγεία. Πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή. Αλλά να υπάρχει και μια λογική. Δεν μπορούμε οι καταστηματάρχες να καταλάβουμε για ποιο λόγο, για παράδειγμα, πρέπει να κλείνουμε τα καταστήματά μας στις 12 και 4. Για ποιο λόγο πρέπει να διώχνουμε τον κόσμο άρων-άρων. Εγώ ντρέπομαι προς το παρόν. Ντρέπομαι πραγματικά να σου κοιτάξω τα μάτια. Τι θα αλλάξει στις 12 και μισή. Ίσα-ίσα που αν ο κόσμος αυτός ή τουλάχιστον ένα κομμάτι αυτού του κόσμου που καταφεύγει σε τέτοιες λύσεις. Εκτονωθεί, μα αυτό είναι και το λογικό. Όπως και για το θέμα της μουσικής. Σε ένα καφέ ή σε ένα κατάστημα, επειδή εγώ έχω καφέ, δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ναι. Σε ένα εστιατόριο. Τι θα αλλάξει αν ακούγεται μουσική, ακόμη και σε ένα άλλο κατάστημα. Γιατί το πρόβλημα με την εστίαση είναι ότι υπάρχουν πολλοί υποκλάδοι. Δηλαδή καταστήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το κράτος πρέπει να το δει όλο αυτό και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε όλο το φάσμα μας. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στη Μετρόπολη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να με ενημερώσουν οι συνάδελφοί μου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς όμως θα μείνετε συντονισμένοι, γιατί επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Έχουμε πολλά ακόμα να δούμε και πολλά να κουβεντιάσουμε μέχρι και τις 7. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο Ιόνιαν εδώ στην Πάτρα, στο στούντιο της Μετρόπολης, και ενώ βγαίνουμε σιγά σιγά και επαναρχόμαστε στην κανονικότητα,
Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα προβλήματα στις συνοικίες. Στις συνοικίες όπως είναι το Προάστιο, όπως είναι τα Μποζαΐτικα, που εντάσσονται, που είναι στα όρια του Δήμου της Πάτρας. Πάμε να συνομιλήσουμε με το Δημοτικό Σύμβουλο Πατρέων, τον κύριο Κώστας Βόλη, γιατί είχαμε μια περιοδία Δημοτικών Συμβουλών από την παράταξη του Νίκου Παπαδημάτου στις συγκεκριμένες περιοχές. Και αυτά που εντόπισαν τα γνωρίζουμε οι περισσότεροι, αλλά όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δυστυχώς παραμένουν. Παραμένουν και είναι πάρα πολλά. Πάμε να συνδεθούμε μαζί του και να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω και για το χρόνο του. Κύριε Βόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βάστα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, τι είδατε εκεί στην περιοχή? Τα περισσότερα τα γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς τα γνωρίζουμε εδώ και χρόνια. Και έτσι παραμένουν. Δεν βλέπουμε να προχωράει τίποτα. Άρα τι δεν είδαν. Τι δεν είδατε? Καταρχάς να σας ενημερώσω ότι κάνουμε περιοδίες τώρα τελευταία με την παράταξη του Πάτρα Ενωμένη. Έχουμε κάνει και άλλες περιοδίες στον Κόκκινο Μήλο στην παραλία. Εκεί είδαμε κακώς κείμενα. Είναι κάτι που έλειπε, αλλά έλειπε λόγω πανδημίας. Τώρα που η πανδημία φθήνει, νομίζω θα είμαστε κοντά, θα αργώσουμε την Πάτρα, θα είμαστε κοντά στον πολίτη. Είναι αυτό που λέω εγώ, το πρόγραμμα Επαφή με τον Πολίτη. Ναι. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο βρεθήκαμε στον Άκη Παντελεήμονα, βρεθήκαμε στα Μποζαΐτικα το Σαββάτο που πέρασε. Και δυστυχώς διαπιστώσαμε για μια ακόμη φορά πολλά προβλήματα. Βλέπετε και τις φωτογραφίες τώρα. Πρώτα απ' όλα, το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουν οι κάτοικοι είναι η έλλειψη του δικτύου αποχέτευσης. Είναι το μείζον πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα που είναι χρονίζει και δυστυχώς κανείς δεν είπε ποτέ στους κατοίκους ότι ξέρετε κάτι. Φτιάχνουμε τους αγωγούς στο κέντρο, στον δρόμο, αλλά θα συνδεθείτε μετά από 7, 8, 10 χρόνια. Οι κάτοικοι περιμένουν τη σύνδεση. Ο κάτοικος δεν ξέρει τι σημαίνει ανάδοχος, ένσταση, καθυστέρηση, έγκριση. Ο κάτοικος θέλει έργο. Γι' αυτό ψηφίζει η Δημοτική Αρχή για να υπάρχει ένα έργο. Ένα άλλο πρόβλημα υπάρχει είναι η έλλειψη του δικτύου βρύων υδάτων. Μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Αλλά πέρα από αυτά τα προβλήματα όμως υπάρχει δυστυχώς πρόβλημα και συνοδοποία. Δεν είναι δυνατόν τώρα 5 χιλιόμετρα από την πόλη, από το κέντρο της Πάτρας, να υπάρχουν δρόμοι που δεν έχουν άσφαλτο, με χώμα, γεμάτο λάσπη. Και λακκούβες και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε δυστυχώς σε πολλά σημεία. Και υπάρχει δυστυχώς και η εκτέλεση του προδημικού σχεδίου. Υπάρχουν δρόμοι που έπρεπε να έχουν διανυχθεί και δεν έχουν διανυχθεί. Υπάρχουν δρόμοι που έπρεπε να έχουν φτάσει μέχρι τη θάλασσα και δεν έχουν φτάσει στη θάλασσα. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά οι δάφνες, για παράδειγμα, είναι μια μικρογραφία που θυμίζει το μάτι της Αττικής. Αλίμονα, αν συμβεί κάτι εκεί, δεν περνάει πυροσβεστικό όχημα στις δάφνες, στους δρόμους. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Υπάρχουν κοινόχρηστοι στη χώρα που είναι για πλατείες, για παράδειγμα, όπως αυτή που ήταν τυπογραμμένη στην τηλεόραση. Που είναι γεμάτη μπάζα, μόνο κοινόχρηστος χώρος δεν είναι. Πορτάρια, υποτίθεται αυτή η πλατεία, τώρα είναι κοινόχρηστη. Δίνουμε το παράδειγμα σαν Δήμος, δηλαδή οι δημότες να μην καθαρίζουν τα δικά τους τα δυτικά οικόπεδα. Όταν ο Δήμος δεν καθαρίζει την πλατεία που δικαιούται να καθαρίσει και υποχρεούται μόνο, και δικαιούται, έχει υποχρέωση να καθαρίσει. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα. Ποια είναι η αγωνία των κατοίκων, γιατί λέτε ότι κάνετε και άλλες περιοδίες και θα τις συνεχίσετε το επόμενο διάστημα. Ποια είναι η αγωνία τους, γιατί είναι κάποια προβλήματα, γνωρίζουμε, αλλά είναι αλλιώς να μας τα περιγράφουν οι άνθρωποι που ζουν καθημερινά εκεί. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι στο περιθώριο, δυστυχώς δεν υπάρχει φροντίδα για αυτούς. Και ξέρετε, επειδή, αν το πάμε και λίγο πιο γενικά, επειδή έχω ακούσει και άλλες συνεντεύξεις και από τη Δημοτική Αρχή στο κανάλι σας. Δεν ευσταθεί η δικαιολογία, δεν υπάρχουν χρήματα. Άκουγα προ καιρού τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο, να λέει ότι δεν δίνει χρήματα η κυβέρνηση, άρα τι έργα να παράξουμε. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί αν δεν έχουν χρήματα, τότε λένε ψέματα όταν επέρονται για πλούσιο προϋπολογισμό. Ή δεν έχει χρήματα και δεν έχει προϋπολογισμό καλό, ή παίρνει χρήματα και έχει καλό προϋπολογισμό. Ας αποφασίσουν τι θέλουν και τι έχουν. Είναι πολλά τα χρήματα, κυρία Μπάστα, που δίνει η Ευρώπη, πάρα πολλά τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά. Και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, δυστυχώς υπάρχει μικρή απορρόφηση. Φανταστείτε ότι ψηφίζουμε παρατάσεις έργων που είναι στο τεχνικό πρόγραμμα του 2016 και του 2017. Και είμαστε στο 2021. Παρατήρουμε τα έργα εδώ και 5 χρόνια που πρέπει να έχουν τελειώσει. Γι' αυτό δεν πάει τίποτα μπροστά. Μάλιστα. Οπότε συνεχίζετε με τους συναδέλφους σας, τα στελέχη. Ξέρετε κάτι, είναι ευθύνη μας. Και εδώ που τα λέμε τώρα, για να είμαστε και λίγο δίκαιοι, το να κάνεις αντιπολίτευση είναι εύκολο. Πας κάπου, βλέπεις τα κακό κείμενα, πας στο Ιόνια και στην κυρία Μπάστα και τα καταγγέλεις και λες να, δεν κάνω κάτι. Όμως εδώ παρά είναι το πράγμα. Παρά είναι εύκολη η δουλειά μας. Δεν κάνει τίποτα δημοτική αρχή για να μας δυσκολεύσει λιγάκι. Ας το κάνει λοιπόν η υποφορία των πολιτών.
Μάλιστα. Άρα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να φέρετε και τα συγκεκριμένα θέματα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τεκμηριωμένες προτάσεις και λύσεις. Με στόχο την ανάδειξη και την επίλυση. Μάλιστα. Εμάς δεν θέλουμε να κάνουμε τον κακό, τον αντιπολιτευτικό λόγο. Εμείς θέλουμε να υπάρχει επίλυση των προβλημάτων. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη σύνδεση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς κυρίες και κύριοι να δούμε ποια θα είναι τα προνόμια τα οποία συζητούνται για αυτούς που θα έχουν εμβολιαστεί. Στο τραπέζι επανέρχεται η συζήτηση για την παραχώρηση προνομίων στους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Αυτό αναμένεται να αποτελέσει ένα σαφές κίνητρο και θα συμβάλλει στο να καμφθούν οι αντιστάσεις όσων ακόμη δεν έχουν κλείσει το ραντεβού τους. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξουν προνόμια για τους εμβολιασμένους. Τότε έγινε ένα σχετικός χαμός ένα διήμερο. Όμως αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται παγκόσμια. Προσέξτε, για να τα θεσπίσουμε θα πρέπει να έχει προηγουμένως δημιουργηθεί μια αναγκαία συνθήκη. Θα πρέπει να έχουμε επαρκή ποσότητα προσφερωμένων εμβολίων που να μπορούν να καλύψουν άμεσα όλο τον πληθυσμό. Οι αποφάσεις αναμένονται προς τα μέσα Ιουνίου εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια. Ενώ ανάμεσα στα κίνητρα για τους εμβολιασμένους, εκτός από την μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης εντός και εκτός επικράτειας, αναμένεται να είναι το τέλος της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, το τέλος στα self-test αλλά και η ελεύθερη είσοδος στα κέντρα διασκέδασης. Ο 60, ο άνθρωπος που είναι πάνω από 60, που κινδυνεύει και περισσότερο για να μην εμβολιαστεί. Επιπλοκές αυτές τις ηλικίες δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ. Έχει τη δυνατότητα να κάνει οποιοδήποτε εμβόλιο, ακόμα και να επιλέξει. Πέστε μου μια δικαιολογία με την οποία δεν έχει εμβολιαστεί. Αν αντίθετα αυτού του πεις ότι για να ξαναπάς σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, σε μπουζουξίδικο, μόνο αν είσαι εμβολιασμένος πας, πιστεύω ότι ένα 5% θα εμβολιαστεί μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, όσο και να ακούγεται παράλογο. Κάτω από τον μέσο όρο για τους εμβολιασμούς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, βρίσκονται συνολικά 19 από τις 74 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Ανάμεσά τους η Ηλία, η Αιτωλοκαρνανία και η Λακωνία. Υπάρχει ένα χαμηλό ποσοστό, η έκκληση είναι ξανά, τα εμβόλια είναι και ασφαλή και είναι ο μοναδικός τρόπος να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Τα προνόμια στους εμβολιασμένους συζητούνται με φόντο τις προειδοποιήσεις για τέταρτο κύμα του ιού από τον χειμώνα, εάν δεν προχωρήσει κατά τον κατάλληλο ρυθμό ο εμβολιασμός στη χώρα. Αυτά λοιπόν από τα προνόμια που σκέπτονται να δώσουν στους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί, προκειμένου να υπάρχει έτσι και ένα κίνητρο, και θα αφήσουμε λίγο την πανδημία και θα πάμε μέχρι τον Νότιο Πάρκο. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Ιάσονας Τσόλης, γιατί τον Νότιο Πάρκο, έτσι από αρκετό κόσμο, φαίνεται ότι έχει αρχίσει και ομορφαίνει με κάποιες αφήσεις που έχουν μπει εκεί. Θα μας τα πει καλύτερα ο Ιάσονας. Ιάσονα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα είμαι πολύ χαρούμενος που βγήκαμε βόλτα στο Νότιο Πάρκο. Είναι η καταλληλότερη περίοδος, Λίνα. Και καλοκαιράκι και ωραίος ο καιρός. Και ωραία η ώρα για τον Νότιο Πάρκο τώρα το απόγευμα που ο ήλιος πέφτει και πραγματικά προσφέρει την καλύτερη βόλτα για τους πατρινούς. Είναι πάρα πολλοί όσοι βρίσκονται εδώ αυτή την ώρα και κάνουν τη βόλτα τους, νέοι, μεγαλύτεροι, οικογένειες, όλοι εδώ είναι. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, πολύ ωραίες αφίσες έχουν τοποθετηθεί και κοσμούν τον Νότιο Πάρκο. Είναι οι αφίσες αυτές που βλέπετε πίσω μου, θα μας βοηθήσει και ο Κώστας ο Μαρσέλης. Είναι αφίσες οι οποίες δηλώνουν το επετειακό έτος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Είναι αφίσες με έργα καλλιτεχνών, ποιητών και λογοτεχνών οι οποίοι εμπνεύστηκαν από το 1821 και έγραψαν, δημιούργησαν για την Επανάσταση, με αφορμή την Επανάσταση. Τα έργα αυτά λοιπόν θα εκτίθενται στην Δημοτική Βιβλιοθήκη από τις αρχές του φθινοπόρου και ο πολιτιστικός οργανισμός, όπως είναι προφανές, θέλει από τώρα να το κάνει γνωστό. Είναι μια έκθεση η οποία έρχεται ήδη και συμπληρώνει την υπαίθρια έκθεση εικαστικών που υπάρχει σε πολλές πλατείες της Πάτρας και δημιουργεί μια μοναδική διαδρομή στο κέντρο της πόλης, μια καλλιτεχνική διαδρομή στο κέντρο της πόλης, η οποία είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Να σου πω, Λίνα, ότι έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι για να μπορέσουν να ανασύρουν, να συλλέξουν, να αξιολογήσουν αυτό το υλικό και στη συνέχεια να το διαθέσουν στο
κοινό της Πάτρας σε ντόπιους και επισκέπτες, γιατί είναι αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και να μάθουμε περισσότερα και να περιηγηθούμε σε πράγματα που μέχρι... συγκεκριμένη άδεια για να εκθέσουν τα έργα τέχνης. Δεν ήταν εύκολο, ήταν η επιμονή της Προέδρου, της κυρίας Γεροπαναγιώτη, η οποία κατάφερε ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα. Ακριβώς και των εργαζομένων και της ίδιας της Προέδρου, η οποία με πολύ μεράκι όλοι τους έσκυψαν πάνω από τα 200 χρόνια, από τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Επανάσταση, και αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτήν την εικαστική έκθεση ως ένα μέρος των εκδηλώσεων που θα έχει η Πάτρα για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Να θυμίσουμε ότι οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβρη. Μιλάμε για πάρα πολλούς μήνες, με πάρα πολλές παράλληλες δράσεις, με πολλές εκδηλώσεις, και οι εκθέσεις είναι αυτές που δίνουν το χρώμα, που συμπληρώνουν το επετειακό έτος, δίνουν έτσι το στίγμα της Πάτρας. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για τον πολιτιστικό οργανισμό και μιας και βρισκόμαστε στο Νότιο Πάρκο, νομίζω ότι ο Κώστας ο Μαρσέλης χαρίζει πολύ ωραίες εικόνες από το απογευματινό Νότιο Πάρκο της Πάτρας. Λοιπόν, να σου πω ότι εδώ στο χώρο που βρίσκομαι εγώ τώρα, την ερχόμενη Πέμπτη, θα έχουμε προβολή του κινητού κινηματογράφου, του δημοτικού κινητού κινηματογράφου, ο οποίος ξεκινάει το ταξίδι του αύριο. Δεν το ξεκινάει από το Νότιο Πάρκο, το ξεκινάει από έναν χώρο ο οποίος είναι πολύ ειδηλιακός εξίσου, είναι το παλαιό δημοτικό νοσοκομείο. Η πρώτη προβολή λοιπόν θα γίνει αύριο το απόγευμα, να σου πω Λίνα, αύριο το βράδυ μάλλον, στις 9:30, με μια πολύ κλασική και αγαπημένη ταινία. Με Woody Allen ξεκινάει ο δημοτικός κινητός κινηματογράφος και την ταινία Ζητείτε εγκέφαλος για ληστεία. Γιατί είναι μια ευκαιρία τώρα αυτές οι θερινές προβολές οι παλιοί να ξαναθυμηθούν και να δουν ξανά ταινίες που έχουν αγαπήσει, αλλά και οι νέοι να έρθουν σε επαφή με τον κλασικό διεθνή κινηματογράφο. Το ταξίδι λοιπόν του δημοτικού κινηματογράφου ξεκινά κάθε Τρίτη, κάθε εβδομάδα τις Τρίτες, από το παλαιό δημοτικό νοσοκομείο. Επόμενη στάση για αυτή τη εβδομάδα είναι το Νότιο Πάρκο και στη συνέχεια είναι το Σαραβάλι. Συγγνώμη, είναι το Σαραβάλι. Νομίζω η Ταραμπούρα, οι εργατικές κατοικίες στην Ταραμπούρα. Την επόμενη εβδομάδα πάμε Σαραβάλι. Νομίζω, Ιάσονα, ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να πας να παρακολουθήσεις στην Ήπεθρο τον κινητό δημοτικό κινηματογράφο της Πάτρας, με πολύ ωραίες ταινίες οι οποίες έχουν προγραμματιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί εμείς τώρα δεν θέλουμε να πηγαίνουμε και στα κορονοπάρτι, οπότε έχουμε προτάσεις να πάει ο κόσμος μία βόλτα στο Νότιο Πάρκο, μία βόλτα στο παλαιό δημοτικό νοσοκομείο, αλλά και στις συνοικίες. Ακριβώς τις συνοικίες, οι οποίες θα δουν τις πλατείες τους να ζωντανεύουν ξανά με το δημοτικό κινητό κινηματογράφο. Για όσους δεν μπορούν να μετακινηθούν στο κέντρο, είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι μπορούν στη γειτονιά τους να δουν ωραίες ποιοτικές ταινίες. Να σου πω ότι αύριο θα έχουμε και την ανακοίνωση του προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, κάτι το οποίο το περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, να δούμε τις εκδηλώσεις που θα έχουν. Αν μπορούμε έτσι να δώσουμε δύο στοιχεία από το ρεπορτάζ που έχουμε στο Ιόνιαν, και η μουσική και το θέατρο συναντιούνται όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας, να σου πω ότι θα δούμε μεγάλα ονόματα του χώρου του τραγουδιού να βρίσκονται στην Πάτρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ, και αυτό τιμά την πόλη, τιμά και τον ίδιο το θεσμό του Διεθνούς Φεστιβάλ που μετρά δεκαετίες πορείας στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Περιμένουμε λοιπόν αύριο τις επίσημες ανακοινώσεις. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Περιμένουμε πραγματικά με ανυπομονησία να δούμε το πρόγραμμα και του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Και Ιάσονα, σε ευχαριστούμε πολύ, και σένα και τον Κώστα τον Μαρσέλη, για αυτές τις όμορφες εικόνες ζωντανές από το Νότιο Πάρκο. Τι όμορφα χρώματα, το πράσινο εκεί συνδυάζεται με το γαλάζιο του ουρανού. Καλύτερα τα λέει ο Τάσος Θεοδόσης αυτά, προσπαθώ κι εγώ όμως να το μιμηθώ. Λοιπόν, γεια σας, να σε ευχαριστούμε πολύ, και εμείς κυρίες και κύριοι μπορούμε να πάμε να δούμε άλλο ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ωραία, θέλω να πάμε να δούμε, γιατί θέλω να γνωρίζουν οι πολίτες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, της Πάτρας, παντού όπου μας βλέπουν, το πρόγραμμα για την αναδοχή ενός παιδιού, που είναι πολύ σημαντικό και τρέχει και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
Οι στιγμές είναι που κρατάς μέσα σου, που σε καθορίζουν σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα. Και από σένα θυμάμαι πολλές, τις πιο καλές. Γίνε και εσύ ο ήρωας ενός παιδιού. Ένα αρκετά συγκινητικό βίντεο δημιούργησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για να ενισχύσει την υιοθεσία και κυρίως την αναδοχή, στην οποία η χώρα μας έχει μείνει αρκετά πίσω. Το νέο θεσμικό πλαίσιο επιταχύνει και απλοποιεί τις διαδικασίες. Έχουμε αναλάβει, επειδή έχουμε το νέο πλαίσιο, όπως σας είπα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να γίνει το συντέριασμα μεταξύ θετών αναδόχων γονέων και παιδιού. Αλλά πριν γίνει αυτό, χρειάζεται μια εκπαιδευτική προετοιμασία, η οποία γίνεται στους υποψήφιους γονείς με τη βοήθεια ειδικών εκπαιδευτών, δηλαδή νομικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, ώστε η νέα οικογενειακή δομή που θα δημιουργηθεί να υποδεχτεί με τους καλύτερους όρους το παιδί. Σε είδα να ανοίγεις διάπλατα την αγκαλιά σου για να με δεχτείς. Και την πρώτη φορά που ήρθαμε σπίτι, όλα μου φαίνονταν ξένα. Μα εσύ είπες, και αυτό είναι το σπίτι σου. Το βίντεο περνάει το δικό του μήνυμα στον τηλεθεατή, προκειμένου η Ελλάδα να προωθήσει ένα ζήτημα που κάποτε αποτελούσε ταμπού. Θυμάμαι πόσο φρόντισες να αποκτήσω μια καλή σχέση με τους βιολογικούς μου γονείς. Αν ήσουν μπροστά μου, θα σου έλεγα ότι σου χρωστάω ό,τι έγινε. Ό,τι είμαι. Θα σε φώναζα... Μαμά Άννα. Κίνητρο για τη δημιουργία του και την όλη προσπάθεια είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο που πλέον πιο εύκολα και απλά μπορούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι να προχωρήσουν σε υιοθεσία και αναδοχή. Προσπαθούμε να υπερπηδήσουμε γραφειοκρατικά εμπόδια και να φέρουμε τους δύο πόλους αυτούς που είναι από τη μία το παιδί, από την άλλη κάποιοι υποψήφοι γονείς οι οποίοι επιθυμούν να έχουν την ευθύνη της υιοθεσίας ή της αναδοχής. Να υποδεχτούν λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο τις αθώες αυτές ψυχές. Σκοπός της προσπάθειας της περιφέρειας είναι η αξιοποίηση κάθε δυνατού μέσου για να αποκτήσουν τα παιδιά ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και οι υποψήφοι γονείς τη δυνατότητα να μοιραστούν την αγάπη τους και να προσφέρουν στην ισχυροποίηση του θεσμού της οικογένειας που αποτελεί το πρωταρχικό κύτταρο της οργανωμένης κοινωνίας μας. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε άλλη μία Μετρόπολη. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 8 έρχεται ο Τάσος Θεοδόσης με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν και στις 9 μην χάσετε την εκπομπή Σπορ στο Ιόνιαν με τον Διονύση Μινιώρη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.